Τυχερή μέσα στην ατυχία της στάθηκε μια νεαρή γυναίκα στα Χανιά, η οποία χθες το απόγευμα, ενώ διέσχιζε την οδό από Κορώνου με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε, δέχτηκε μια αδέσποτη σφαίρα. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Ας μην ξεγελιόμαστε. Κάτι θα πρέπει να γίνει. Συνήθως δεν είναι, δεν νομίζετε. Τώρα για ποιο λόγο δεν ξέρω, ούτε καν ξέρω αυτό το περιστατικό. Πού έγινε εδώ? Το περιστατικό συνέβη στη συμβολή της οδού από Κορώνου με την Πονιαλή και ενώ τα καταστήματα ήταν κλειστά και η κίνηση στους δρόμους υποτονική. Η 21χρονη αισθάνθηκε κάψιμο στα πλευρά και γρήγορα διαπίστωσε πως αυτό που της το προκάλεσε ήταν σφαίρα από πυροβολό όπλο. Δεν πήραμε χαμπάρι, παιδί μου. Εδώ δίπλα κάθομαι, αλλά δεν πήραμε χαμπάρι. Στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, όπου μεταφέρθηκε, διαπιστώθηκε πως η γυναίκα έφερε εκ δωράς στην πλαϊνή θωρακική χώρα. Οι γιατροί φρόντισαν το ελαφρύ τραύμα και της χορήγησαν αντιβίωση, μιας και δεν υπήρχε λόγος νοσηλείας. Δεν είχε δηλαδή ούτε μπει μέσα, είχε περάσει ξυστά και έτσι είχε πάρει ένα κομμάτι, ας πούμε, το οποίο βέβαια με αυτόν τον τρόπο την περιποιηθήκαν και δεν χρειάστηκε ούτε να νοσηλευτεί, πήγε σπίτι της. Τις έκανε τις απαραίτητες δηλαδή εξετάσεις. Το περιστατικό πάντως προκαλεί έντονο προβληματισμό, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την ανησυχητική διάσταση ενός φαινομένου που δεν λέει να εκλείψει. Είναι συνήθως σε γάμους ή σε γιορτές, ας πούμε, πανηγύρια, που έχουν αυτό το πρόβλημα με τους πυροβολισμούς, τους γνωστούς πυροβολισμούς εδώ, που είναι μια συνήθεια η οποία είναι πολύ κακιά και κάποτε θα πρέπει να αποφασίσουν σιγά σιγά να καλλιεργούν και την αντίληψη στα παιδιά και στους νέους ανθρώπους ότι αυτό πρέπει να εξαλειφθεί εντελώς. Πολλές φορές στο παρελθόν σφαίρες από άσκοπους πυροβολισμούς έχουν καταλήξει σε ανθρώπους με τραγικές σε κάποιες περιπτώσεις συνέπειες. Στο χθεσινό συμβάν, για το οποίο έχουν ενημερωθεί οι αστυνομικές αρχές, η προέλευση της σφαίρας διερευνάται.